Η ΔΕΙΑ Τρίπολης είναι μία από τις ΔΕΙΑ της χώρας που σχετικά οικονομικά είναι σε μία σχετική ισορροπία, παρότι τα τελευταία 2-3 χρόνια η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους εκτόξευσε τις δαπάνες, συν τη δυσκολία που υπάρχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να πληρώσουν, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Δήλωση παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, δίνοντας έμφαση σε ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν σχετικά με τη δημόσια εταιρεία Ίδρυυσάδρευσης Τρίπολης. Έχουμε ζητήσει ως ΔΕΙΑ, ως Ένωση ΔΕΙΑ όλης της χώρας, αλλά και ως ΔΕΙΑ Τρίπολης, ενίσχυση από την πολιτεία για να ανταπεξέλθουμε στο ενεργειακό κόστος, γιατί ενώ για τους Δήμους δόθηκε κάποια βοήθεια για να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό κόστος, για τις ΔΕΙΑ δεν δόθηκε τίποτε. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να είμαστε σε μια ισορροπία, προσπαθούμε να έχουμε έσοδα, μειώσαμε σημαντικά τις δαπάνες μας. Είμαστε σε μια δύσκολη χρονιά όπου λόγω λειψιδρίας αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Ευτυχώς οι βροχές τελευταίες βοήθησαν και ουσιαστικά ο Δήμος Τρίπολης δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την διακοπές νερού, εκτός από 2-3 μέρες στην Τεγεία. Ο υπόλοιπος Δήμος υδροδοτήθηκε κανονικά, χωρίς προβλήματα, παρότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σπατάλη νερού για άρδρευση. Ήταν μια χρονιά δύσκολη, ελπίζω ότι η χρονιά αυτή δεν θα επαναληφθεί, ότι θα έχουμε ένα χειμώνα φυσιολογικό, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν φυσιολογικός ο χειμώνας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Για την πρόσκληση που έχει βγει για τη λειψιδρία, ήδη υποβάλαμε, έχουμε ετοιμάσει την πρόταση, την υποβάλουμε την Τρίτη, έχουμε διοικητικό συμβούλιο και την υποβάλουμε. Από εκεί πέρα έχουμε ως εκκρεμότητα όλες οι ΔΕΙΑ και μια ανησυχία, τι θα γίνει με αυτά που ακούμε σχετικά με τις ενοποιήσεις των ΔΕΙΑ. Δεν έχουμε κάποια επίσημη πληροφόρηση αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο τι σκέπτεται. Υπήρχε ένα αρχικό κείμενο που ήταν πέρυσι, ουσιαστικά πριν ένα χρόνο, το οποίο απορρίφθηκε από την Ένωση ΔΕΙΑ. Νομίζω ότι δεν στέκεται το Υπουργείο σε αυτό το κείμενο, αλλά κάνει τροποποιήσεις. Περιμένουμε κάποια στιγμή να. Η Ένωση ΔΕΙΑ έχει καταθέσει τις προτάσεις της. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που ζητάει το Υπουργείο να γίνει Ένωση ΔΕΙΑ, ειδικά στην. Εγώ στην περιοχή μας θα πω, στην Αρκαδία, ας πούμε, οι μόνοι Δήμοι που έχουν ΔΕΙΑ είμαστε εμείς και η Βόρεια Κοινουρία. Οι υπόλοιποι Δήμοι δεν έχουν ΔΕΙΑ, έχουν τα δίκτυα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, πολλά δεν είναι καταγεγραμμένα και είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μια καινούρια ΔΕΙΑ που φιλοδοξεί να λειτουργεί και να παρέχει νερό στους πολίτες, νερό με ασφάλεια, νερό ελεγμένο και σε νορμάλ φυσιολογικές τιμές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, περιμένουμε τις θέσεις του Υπουργείου. Υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία μέσω της Ένωσης ΔΕΙΑ, του φορέα που μας εκπροσωπεί όλους, και να δούμε τι θα προτείνει το Υπουργείο για να πούμε και εμείς απόψη μας. Κοιτάξτε, δείτε, οι ΔΕΙΑ έχουν μόνο την ίδρυυση. Έχει ξεχωρίσει αυτό. Εμείς, σαν ΔΕΙΑ Τρίπολης, έχουμε μόνο την ίδρυυση, την άρδρευση την έχει ο Δήμος ως νομικό πρόσωπο. Εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά δίκτυα άρδρευσης, δεν είμαστε μια περιοχή που έχει δημοτικά δίκτυα άρδρευσης. Δυστυχώς αυτό που είπα και προηγούμενα, αυτό που γίνεται είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας καταναλώνουν νερό ίδρυυσης για άρδρευση. Αυτό δημιουργεί σπατάλη και δημιουργεί προβλήματα σε μια περίοδο που είναι δύσκολη, όπως είναι η φετινή. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και το λέω και άλλη μια φορά μέσω αυτής της επικοινωνίας που έχουμε με τους πολίτες, ότι παρακαλούμε, αν και τώρα με τις βροχές έχει περιοριστεί το φαινόμενο, να μην χρησιμοποιείτε το νερό της ίδρυυσης για άρδρευση. Προηγείται η ίδρυυση, εννοείται, της άρδρευσης.